Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Αυτό θα κλείσουμε. Τόνισα αυτά περί των αναθεμάτων στο κήρυγμα, αλλά και διαμέσου αυτού του βήματος, εδώ σε αυτό το χώρο το φιλόξενο που βρισκόμαστε, να πούμε ότι τα αναθέματα είναι παράνομο που τα κόψανε από την ακολουθία της Κυριακής Ορθοδοξίας. Παράνομο, παράνομο. Να μιμηθούμε τον μακαριστό επίσκοπο Αγουστίνο Καγκιώτη, ο οποίος και σε εκείνες τις δύσκολες εποχές που η Εκκλησία πέρασε από κλονισμούς και τα λοιπά, ήταν ο μόνος ή από τους λίγους Μητροπολίτες που έλεγαν τα αναθέματα την Κυριακή, που εκφωνούσαν τα αναθέματα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μπορεί τα αυτιά μας να μην είναι συνηθισμένα, αλλά είναι πολύ όμορφο να ακούγονται για τους αιρετικούς και για τις αιρέσεις τους από το λαό τον ίδιο να επαναλαμβάνουν τρεις φορές ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα για τα αναθέματα που αναθεματίζουμε τις παλαιές αιρέσεις και όλους τους αιρετικούς παλαιούς και σύγχρονους. Επαναλαμβάνω ότι το 2006 αφαιρέθηκαν από τα δίπτυχα της Εκκλησίας. Γιατί το συνοχλούσε και αυτό, ενώ τα δίπτυχα της Εκκλησίας που ακολουθούμε σαν τυπικό. Παρακαλώ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Η συγκυρία που βγήκανε δεν ήταν το συνέδριο του ΨΕ που έγινε στην Ελλάδα. Το συνέδριο του ΨΕ που έγινε. Και είχε δοθεί και εντολή τότε στις εκκλησίες να επιτρέψουν και στους αιρετικούς, στα μέλη του ΨΕ, να μπουν να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία. Έχεις δίκιο, Δήμο. Ήταν το 2006 που με την ευκαιρία αυτή της, του Παγκοσμίου Συμβούλου Εκκλησιών και τότε δόθηκε και μυστική εντολή στους εκκλησιαστικούς άρχοντες να αφαιρέσουν από τις ακολουθίες και οτιδήποτε άλλο δημιουργεί μίση, ρατσισμό κτλ. Να μην θυχτούν οι παρελθόντες. Από τότε πέρασε και σιγά σιγά, όπως σας είπα την άλλη φορά, τα άλαλα τα χείλη των ασεβών έγιναν εύλαλα τα χείλη των ευσεβών, που σας είπα άλλη φορά ότι οι αναφορές που λέμε ο δε παράνομος Ιούδα, σουκ η βουλήθη συνιένε και αυτά που είπε ο Κύριος στα Ευαγγέλια εναντίον των υποκριτών και των Φαρισαίων και των Ιουδαίων γενικότερα, να αφαιρηθούν αυτά και από την ημνολογία της Εκκλησίας. Από την ημνολογία, τα καινούργια μηνύα που θα βγουν εν καιρό, νομίζω θα αφαιρεθούν και το τριώδιο θα βγουν αυτά. Θα βγουν αυτά. Για το Βέκο δεν θα έχουν. Για το Βέκο. Λοιπόν, αφαιρέθηκε το 2006. Αφαιρέθηκαν. Και ενώ δεν τα υπήρχαν μέσα, δεν τα έλεγε κανένας τα θέματα. Δεν τα έλεγε κανένας. Παρόλα αυτά όμως δεν ήθελαν να υπάρχει καν. Το 2006 λοιπόν, χωρίς απόφαση συνοδική, χωρίς τίποτα, αφαιρέθηκαν τα αναθέματα τα δίπτυχα. Αυτό όμως δεν έχει τίποτα. Δεν έχει καμία σημασία. Το τριώδιο, το ιερό αυτό βιβλίο, το οποίο δήθεν τιμώντας το, εμείς οι ιερείς, όταν ανοίγει το τριώδιο, το βγάζουμε, το περιφέρουμε στο ναό, το παραδίδουμε με ευλάβεια στον ιεροψάλτη και του λέμε να το ακολουθήσει. Και δεν το ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι. Που το έχουμε καταστρατηγήσει το τριώδιο, δεν λέμε σχεδόν τίποτα το τριώδιο, τα έχουμε σχεδόν αφαιρέσει όλα και αφαιρούμε και τα αναθέματα που καταγράφονται εκεί μέσα. Πάτερ, εδώ τώρα θα θυμηθώ κάτι όμως και ίσως χρειάζεται να το πείτε πιο επίσημα κι εσείς. Στον προφήτη Ηλία, όταν κάναμε μια τελευταία αναφορά, όταν κάνατε μάλλον στα αναθέματα, μια κυρία έχει σκανδαλιστεί τόσο πολύ με τη λέξη ανάθεμα, ανάθεμα, που είπε, μα και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι, κρίμα δεν είναι. Ο περισσότερος κόσμος εκεί σταματάει, πιστεύω. Το θέμα της αγάπης εκεί μας πιάνει. Ευχαριστώ, Πρεσβυτέρα. Το θέμα της αγάπης, λοιπόν. Το θέμα της αγάπης. Πόσο αγάπη έχει ένας που ενώ βλέπει τον αιρετικό να είναι μες στην κόλαση και να μην κερδίζει τον παράδεισο και να είναι κολλασμένος από αυτή τη ζωή, να μην κερδίζει τον παράδεισο, να μην απολαμβάνει τίποτα από τη χάρη του Θεού, να τον αφήνει στο σκοτάδι. Πόσο αγάπη έχει αυτό. Με το ανάθεμα που έλεγαν οι πατέρες μας και που το επέβαλαν να το λέμε στην Εκκλησία,
παράξενο θα σας φανεί. Ένα ανάθεμα όλο αγάπη ήταν. Η αγάπη που πηγάζει από το ανάθεμα, πρώτον, προστατεύει με αγάπη πολύ το ποίμνιο να μην παρασυρθούν από τους λύκους που τους αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος, ότι είναι λυκοποιημένες και λύκοι αυτοί, οι αιρετικοί, προβατόσχημοι, προβατόσχημοι λύκοι. Λέγει να προστατεύσει το ποίμνιο. Δεύτερον, να βάλει την καλή ανησυχία που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος στο λογισμό των αιρετικών. Γιατί μας λένε ανάθεμα, γιατί μας αναθεματίζουν, γιατί μήπως δεν είμαστε στην πλάνη, είμαστε στην πλάνη, να τους βάλουμε την καλή ανησυχία. Τρίτον, τους άθεους γενικότερα, που ο Θεός κάποια στιγμή στη ζωή τους θα τους χτυπήσει την πόρτα και τους καλέσει, να βρούνε από τις φωνές αυτές τις δυνατές το ανάθεμα του πληρώματος της Εκκλησίας, να αποφύγουν να πάνε σε αίρεση, όπως σας είπα κάνουν οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές και όλοι αυτοί οι τραγουδιστές και που πηγαίνουν στην σαντιολογία και σε όλες τις άλλες αιρέσεις. Αν εφόραζε και η Εκκλησία της Αμερικής ανάθεμα στους αιρετικούς, μη πάτε εκεί, θα προστάτευε πάρα πολλούς, θα προστάτευε. Και τέλος, είναι αγάπη απεριόριστη απέναντι στην παράδοση Εκκλησίας μας, στον ίδιο τον Χριστό μας, ο οποίος Χριστός πρώτος είπε να αφορεί, πρώτος είπε την ημέρα της κρίσεως και αφόρησε τα ερήφια από τα αρνία και είπε ότι αυτό θα γίνει και στην ημέρα της κρίσεως. Αν ο Κύριος δεν περιορίζεται από ψευτοαγάπες, έτσι και εμείς δεν πρέπει να περιοριζόμαστε από ψευτοαγάπες. Απλά ο κόσμος, αγάπη μου, δεν ξέρει τι θα πει ανάθεμα και δεν ξέρει τι θα πει προστατεύω το ποίμνιο και βάζω την καλή πληροφορία στους αιρετικούς. Ποιος αγαπά πράγματι τον Πάπα? Αυτός που τον αφήνει στα σκοτάδια να μην εισπράττει χάρη, ή αυτός που τον φωνάζει ότι είναι αιρετικός και δεν θα κερδίσει τον παράδεισο? Ο δεύτερος. Ο πρώτος τίποτα δεν κάνει. 100 χρόνια διάλογοι γίνονται. 100 χρόνια κόψανε τα αναθέματα. Η Εκκλησία μας παρασύρεται όλο και κάθε μέρα περισσότερο από τον οικουμενισμό. Ο Πάπας ούτε σε ένα δεν έκανε πίσω. Ούτε σε ένα. Και οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή που τα θεσπίσανε και που αγιάσανε, ήταν τόσο λάθος το θέμα της αγάπης? Ακριβώς. Εμείς είμαστε ανώτεροι αυτών στην αγάπη. Εκείνοι δεν ήταν άσχητοι αγάπης, εκείνοι ήταν αγάπη οι ίδιοι. Βιώνανε την αγάπη και για αυτά τα στοιχεία που περίπου προανέφερα είπα, να φωνάζετε την ημέρα της Ορθοδοξίας το ανάθεμα να το ακούμε. Είναι λοιπόν, και κλείνοντας το θέμα αυτό, πρέπει να επανέλθει το ευλογημένο έθιμο της εκφωνήσεως των αναθεμάτων, και να πω και το άλλο, μη κρύβονται οι ιερείς και ο κάθε ιερεύς πίσω από δίθεν ανύπαρκτες μητροπολιτικές εντολές, ανύπαρκτες και άγραφες, μόνο προφορικές. Όχι, Άγιε Μητροπολίτα, θες να μην λέω τα αναθέματα, γράψτο μου να το έχω και να δω τι θα κάνω. Υπακοή λοιπόν όχι, να το πείτε, αλλά βέβαια οι σύγχρονοι γενικώς ιερείς και κυρίως οι αρχιμανδρίτες, οι οποίοι θέλουν κάποια στιγμή να γίνουν και μητροπολίτες, ξέρουν πως με την πολιτική αυτή, με το σαυρό στο χέρι και με τα αναθέματα στο στόμα, δεν μπορούν να γίνουν μητροπολίτες, γι' αυτό τα έχουν κόψει και συμβάλλουν και αυτοί σε αυτόν τον περιορισμό των ιερών ακολουθιών και γενικά να μην ακούγονται τέτοια πράγματα. Μου άρεσε όμως εδώ που πιστεύω ότι ταιριάζει να το πω, κάτι που άκουσα στο προηγούμενο κήρυγμα, την προηγούμενη Κυριακή μάλλον από τον πατέρα Αντώνιο. Από το Ευαγγέλιο δεν επιλέγουμε, το διαλέγουμε ολόκληρο, είχε πει. Ακριβώς έτσι. Επομένως, αυτό είναι, μπράβο, είναι για όλους λοιπόν να τα ακούσουμε αυτό. Δεν επιλέγουμε από το Ευαγγέλιο κάποια στοιχεία, το εφαρμόζουμε όπως είναι. Παναγία Δέσποινα, υπό τη σκέπη σου πάντες, η δούλη σου τρέχομεν και παρακαλούμε σε ανάξι. Προφθάσον και λύτρωσε ημάς από
περιστάσεως και από θάνατον τον εξαφνικόν και αγνόλεθρον δέσποινα του κόσμου ερπής και προστασία των πιστών χαριτωμένη ευλόγησον επάγουσον τον παρακαλούντος έτσι με τη χάρη της Κυρίας Θεοτόκου να διαβούμε την περίοδο αυτή της Μεγάλης Αρκωστής και γεροί σωματικά και πνευματικά να απολαύσουμε την Ανάσταση του Κυρίου εν αγάπη και μετανοία. Λοιπόν, εύχομαι καλή Αρκωστή σε όλους. Ζητάω συγχώρεση από τον καθένα ξεχωριστά πραγματικά και με πολύ συνέστηση αυτού του γεγονότος και σας συγχωρώ φυσικά όλους μέσα από την καρδιά μου. Δεν αλλοιώνει την αγάπη μας, τίποτε δεν μπορεί να αλλοιώσει την αγάπη που έχω για σας. Πιστεύω το ίδιο να συμβαίνει και στο καθένα από εσάς, για μένα και για μεταξύ μας. Όλοι λοιπόν, έτσι συγχωρεμένοι, να πορευτούμε την Αγία Μεγάλη Σαρακοστή σήμερα.